στη συχνότητά μας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και διανοούμενος συγγραφέας που ανοίγεται στα πελάγι της φιλοσοφικής αναζήτησης, τα μεγάλα ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνο. Είναι ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Κασιμάτης. Καλημέρα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ που θα γράψουμε επίλογο σήμερα με άλλο τρόπο συνεντεύξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι σε αυτή την πορεία σας και στην επιστήμη και στην αναζήτηση, αν αισθάνεστε ότι αυτή η περίοδος, αυτή η εποχή είναι κυριολεκτικά το μεγάλο μετέχνιο. Ναι, ασφαλώς είναι, γιατί ακριβώς σήμερα είναι μια εποχή όπου ο άνθρωπος παλεύει με τον ίδιο τον εαυτό του. Άρχισε να συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι είναι άνθρωπος, δηλαδή ότι σκέπτεται χωρίς να του επιβάλλουν και να του εμφυτεύουν τη σκέψη. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Το πρώτο λοιπόν το αισθάνεται ως άνθρωπος, το δεύτερο που δεν μπορεί να ξεφύγει πάλι ως άνθρωπος, σκέπτεται ότι βλέπει ότι αγωνίζονται πολλά. Ενώ είναι άνθρωποι, αγωνίζονται ως ζώα. Δηλαδή όπως αγωνίζονταν όλα τα έμπια όντα. Και αν θέλει να πάμε και πιο πέρα, όλα τα μέλη του σύμπαντος. Επομένως σήμερα ο άνθρωπος άρχισε να καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος. Πολύ λίγοι καταλαβαίνουν ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να ανοιχτούν ή έχουν τη δύναμη να το σκεφτούν, που πρέπει να ανοιχτούν στον ωκεανό που είπατε, γιατί η ιστορία ναι μεν ξεκινάει από το λιμάνι της ανθρώπινης ζωής, αλλά για να μπορέσει να ταξιδέψει τον άνθρωπο ως άνθρωπο, θα πρέπει να βγει όξω στον ωκεανό και πρέπει να ξέρει και να συνειδητοποιήσει ότι ως άνθρωπος δεν θα πνιγεί ποτέ, διότι ο άνθρωπος είναι φύση άνθρωπος. Οι άλλοι που πνίγονται είναι αυτοί που μπορεί να ξέρουν ή να διαισθάνονται ότι είναι άνθρωποι, αλλά την ανθρωπιά την χρησιμοποιούν σε δεύτερη μοίρα για να ζήσουν ως ζώα. Δεν σκέπτονται ότι πρέπει να ζήσουν ως άνθρωποι. Αυτό το βλέπουμε σήμερα πλέον στην πράξη, καθημερινά. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω-γύρω, που πολύ λίγοι είναι εκείνοι. Δεν είναι ένα και δύο βέβαια, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα μπορεί να είναι εκατομμύρια, αλλά οπωσδήποτε είναι λίγοι οι οποίοι πρέπει να έχουν αποδειχθεί να κάνουν αγώνα ως άνθρωποι, ως φύση άνθρωποι, να κάνουν ανθρώπινο αγώνα για την κοινωνία, ως μέλη της κοινωνίας, να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι δεν είναι απλώς μέλη της κοινωνίας για να την αξιοποιήσουν ως ζώα ακοινωνικά. Κύριε Κασιμάτη, όση ώρα σας ακούω κάνω εικόνα και μια μεγάλη αντίφαση και αντίθεση σαν και αυτές που ζουν οι κοινωνίες των ανθρώπων. Προσέξτε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή ακούγεστε όπου είναι εφικτό να ακουστείτε. Στο βάθος της φωνής σας ακούγεται το ερωτικό τραγούδι από τα τζιτζίκια. Πρέπει να πω ότι είστε στο Τσιρίγο, στα Κύθυρα, στα πανέμορφα Κύθυρα. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Μια μεγάλη αντίφαση και αντίθεση, ιδίως στην εποχή της τεχνολογίας. Να, ένα μεγάλο κύμα στον ωκεανό πρέπει να ξανοιχτεί, όπου φτάνουμε στο σημείο πια η σκέψη να μεταφέρεται, η σκέψη σας, η σκέψη μου ως ασθενή, να μεταφέρεται σε έναν υπολογιστή. Να υπάρχει μεταγραφή της σκέψης μας. Ακριβώς, και αυτή είναι η νοσία, διότι τη σκέψη πια την χρησιμοποιεί
ο άνθρωπος ζώο και η οποία πρέπει να είναι πλέον ανθρώπινη, διότι τη σκέψη την επουλήσαμε στο ζώο, την παραχωρήσαμε και την ανέλαβε το ζώο για την ζωική του διαβίωση, την οποία την έχει σε την ζωική του διαβίωση, την οποία βάζει πρώτα, και την ανθρώπινη σκέψη την κάνει εμπόρευμα και την χρησιμοποιεί για το ζώο. Δεν σκέπτεται δηλαδή πλέον ως φύση άνθρωπος, αλλά σκέπτεται ως φύση ζώων και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη ιδιότητά του για το ζώο. Αυτή η αντίφαση σήμερα παρουσιάζεται πιο ανάγλυφη, ακριβώς διότι τη βλέπουμε και στον τρόπο βλέπουμε πλέον ότι αρχίσαμε να βλέπουμε ότι τη γνώση, δηλαδή την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι, όχι έπρεπε υποτίθεται, αλλά έπρεπε, φύση ανήκει στον άνθρωπο. Και όμως η τεχνολογία σήμερα πουλήθηκε, αγοράστηκε από το ζώο και την παραχώρησε ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά ως ζώο, για να ζήσει ο ζώο πρώτα. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, βλέπουμε σήμερα ότι τα μεν μέσα μαζικής ενημέρωσης πουληθήκανε, δεν λειτουργούν πλέον ως τεχνολογία ανθρώπινη, αλλά ως όργανο, ως μέσο του ζώου, ως πουλημένο, ως εμπόρευμα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Αυτό άρχισε να συνειδητοποιείται σιγά σιγά, αλλά για να γίνει πράξη θέλει πάρα πολλά χρόνια. Και θέλει πολλά χρόνια θέλει πολλά χρόνια, διότι είναι δεμένα πολλά συμφέροντα με αυτό το σύστημα και το ζώο έχει πάντα μεγαλύτερη ισχύ από το ανθρώπινο είδος που λέγεται πολιτικό ζώο, όπως το είπε ο Αριστοτέλης, δηλαδή σκεπτόμενο ζώο, το οποίο τη σκέψη του την χρησιμοποιεί για τον άνθρωπο με κανόνες ηθικούς. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά ζούμε μια περίοδο ρευστοποίησης και των πιο σκληρών πυρήνων σκέψης και νόησης. Και λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα στον κύριο Κασιμάτη. Υπάρχει πιθανότητα, γιατί εσείς είστε από τους πρώτους που έχετε πει ότι αλλάζοντας τα νοήματα μέσα από τις λέξεις τελικά μπορεί να σε οδηγήσουν εκεί που θέλουν. Σήμερα ακούμε μετακοινωνίες, μετατεχνολογία, μεταδημοκρατία, μετάνθρωπος, μεταζωή, μεταϊδέα, όλα μετά. Και λέει εδώ ο Αλέξανδρος, μπορεί όλα αυτά να μας οδηγούν σε ένα νέο ολοκληρωτισμό και να λέγεται και μεταδημοκρατία? Ασφαλώς. Ασφαλώς, διότι ακριβώς αυτός το διότι μην ξεχνάμε ότι η βασική δύναμη του ανθρώπου που είναι ισχυρή και έχει την προτεραιότητα πάνω στη γη, πάνω στη ζωική διαβίωση δηλαδή, είναι ιστορικά πλέον σήμερα ο πλούτος. Είναι το οικονομικό συμφέρον του ζώου. Το άλλο είναι ασθενέστερο, αλλά δεν πεθαίνει, διότι είναι φύση. Ανήκει στη φύση. Το άλλο είναι αφύσικο πλέον. Λοιπόν, αυτό το πράγμα άρχισε να το συνειδητοποιεί το ίδιο το αφύσικο, το ίδιο το ζώο που χρησιμοποιεί αφύσικο και θνητό θέμα. Και προσπαθεί να το ξεπεράσει λέγοντας ότι θα έρθει το μετά. Μετά από τι? Αυτό είναι το πρόβλημα. Μετά από τι? Πάλι για το ζώο, πάλι στο ίδιο επίπεδο του ζώου. Το μετά λοιπόν είναι το όνειρο αφενός μεν να επιστρέψει στον φύση άνθρωπο, και αυτό είναι το σωστό. Η επιδίωξη όμως του ισχυρού ζώου σήμερα, της ισχυρής δύναμης δηλαδή που τρέφει τη ζωική υπόσταση,
την ακοινωνική, την αντικοινωνική θα έλεγα, είναι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο λοιπόν αυτό αγωνίζεται να επιβιώσει όσο μπορεί περισσότερο. Ξέρει ότι το άλλο δεν θα πεθάνει. Αλλά κοιτάζει να ζήσει όσο μπορεί περισσότερο αυτό. Και έτσι ακριβώς έχουμε σήμερα να παλεύουν δύο μεγάλα συστήματα σκέψης, χωρίς να ξέρουμε κανένα, όπως δεν ήξεραν σε καμιά εποχή, το τι σημαίνει για το κοινωνικό σύστημα διαβίωσης η γνώση. Δεν ήξερε ποτέ κανένας, παραδείγματος χάρη, το τι σημαίνει όταν ανακάλυψε τον τροχό ή τη φωτιά. Για το τι, σε τι πολιτικό σύστημα ηθικό θα οδηγηθεί. Mm-hmm. Ήξερε όμως ότι αυτό είναι φυσικό δημιούργημα. Και το ήξερε και ο άνθρωπος ζώο και ο άνθρωπος που είχε όραμα. Το ίδιο και τώρα. Το ίδιο και στο Μεσαίωνα. Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο Μεσαίωνα τον 15ο αιώνα, τον μεγάλο αιώνα της ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως τον ονομάζουμε, ανακαλύφθηκε ο φυσικός κόσμος και ο γεωγραφικός κόσμος της Γης. Αυτό θεωρήθηκε τότε ότι φτάναμε στον ουρανό. Όμως αυτό υπησύρθε το ισχυρότερο, αλλά χωρίς να ξέρει κανείς τότε, ούτε ο Δάντης, ούτε ο Πετράρχης, ούτε ο Βοκάτιος, ούτε ο Σερβάντες, το τι πολιτικό σύστημα θα γίνει. Άρχισαν να διαισθάνονται ότι κάτι έρχεται μετά, το οποίο δεν το ξέραν. Το ίδιο δεν ξέρουμε και τώρα το μετά, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει. Αλλά ο άνθρωπος, ο ζώο, σου λέει αγωνίζομαι για επιβίωση. Εάν το δούμε αυτό τώρα στην πραγματικότητα τη σημερινή, γιατί αυτά όλα είναι θεωρία, απλώς είναι σκέψεις. Mm-hmm. Σκέψεις όμως θα πρέπει να τη σκέψη να τη φέρουμε στην πράξη. Να δούμε πώς λειτουργεί σήμερα η πράξη αυτή. Δηλαδή, η αδυναμία του ανθρώπου να δει τη μελλοντική του κοινωνία και τη μελλοντική του ιστορία. Η ιστορία δεν κοιτάζει ποτέ μπροστά. Κοιτάζει πίσω για να σωθεί η κοινωνία. Η κοινωνία μάλλον δεν κοιτάζει μπροστά. Η ιστορία πάει μπροστά, αλλά πάει τυφλά, κοιτάζοντας πίσω για να σωθεί η κοινωνία. Επομένως και διατηρεί το συντηρητισμό του παλιού, διατηρεί αυτά που ξέρει από την πράξη. Το ίδιο λοιπόν και τώρα, ξέρει το κεφάλαιο αυτό. Ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η ζωική του επιβίωση, το primum vivere. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα διαμορφωθεί οι κανόνες ηθικής μέσα στην κοινωνία δεν το ξέρει. Επομένως, παλεύουν σήμερα δύο διαφορετικές σκέψεις πάνω στο ίδιο πεδίο. Η μία σκέψη είναι η δυτική και η άλλη είναι της Κίνας. Είναι διαφορετική πολιτική αντίληψη για το μετά. Και πρέπει να πω και εδώ ότι από αυτά που είπαμε για την ιστορία της Κίνας είναι πολύ μακροβιότερη από το άλλο. Το άλλο είναι ο αγώνας επιβίωσης, γιατί έχει πλέον συνειδητοποιηθεί ότι έχασε την πρώτη ευκαιρία να σκεφτεί με μακροχρόνια για την ίδια την κοινωνία της επιβίωσης. Η Δύση εμπιστεύθηκε πολύ το χρήμα. Το χρήμα είναι μέσο. Το χρήμα δεν είναι σκοπός του ανθρώπου. Το χρήμα πάντοτε και το πλούτο γενικά και τα αγαθά τα χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για τη ζωή του, για την επιβίωση του πάνω στη γη. Επομένως αυτό θα έπρεπε να αναζητήσει έναν τρόπο που να μην ελέγχεται
από το ίδιο το ζώο. Θα έπρεπε να ελέγχεται από μια άλλη δύναμη που επίσης ζωική είναι επιφανειακά, αλλά ανήκει στον φύση άνθρωπο, και αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική λοιπόν σου λέει ότι εγώ δεν ξέρω, η αριστοτελική, εγώ δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, τι σύστημα πολιτικό θα έχουμε, αν έχουμε δημοκρατία, αν έχουμε αριστοκρατία, αν έχουμε, γιατί τι αριστοκρατία τότε, η σωστή αριστοκρατία ήταν ανθρώπινη. Λοιπόν, ήταν κοινωνική δηλαδή. Η αντίθετα, η απάνθρωπη ήταν η ολιγαρχία, η εξουσία. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι την μακροβιότερη δυνατότητα να δούμε είναι να μπορέσουμε να θέσουμε υπό την πολιτική τον έλεγχο του κάθε μέρα. Τον έλεγχο του πλούτου, του χρήματος. Σήμερα το χρήμα η Δύση δεν το ελέγχει. Το χρήμα ελέγχει την πολιτική της Δύσης. Επομένως η πολιτική έγινε υπόδουλη εδώ. Η πολιτική στην Κίνα δεν είναι υπόδουλη. Είναι απλώς υπηρετεί την ζωική υπόσταση του ανθρώπου μέχρι που να φτάσει η γνώση την εποχή της αστικής επανάστασης. Δηλαδή να δει ότι αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να αντικαταστήσει το προηγούμενο. Τα συστήματα ποτέ δεν φτάνουν ποτέ στην ευτυχία του ανθρώπου, ούτε ο Αριστοτέλης το είπε αυτό. Φτάνουν σε μια ευδαιμονία η οποία σημαίνει ισόρροπη κοινωνική ικανοποίηση όλων των επιθυμιών. Αυτή η ισορροπία χάνεται σήμερα, χάνεται ακριβώς διότι περιορίζεται στην εξουσία. Η ισορροπία όμως αυτή διατηρείται, όπως διατηρήθηκε και όλο το μεσαίωνα, με το να αναμένει το σύστημα της Κίνας, το να το έχει αναθέσει στο φύση πολιτικών ζών, το οποίο περιμένει να δει πότε η τεχνολογία θα γίνει ακριβώς τέτοια που να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς σήμερα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, που χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας, ξέρουμε ότι το χρησιμοποιούμε δυστυχώς και το βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούμε για τη ζωική μας υπόσταση, όχι για να μάθουμε ή την τηλεόραση, να μάθουμε αυτό που θέλουμε να μάθουμε, που πρέπει να μάθουμε, την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να θρέψουμε την περιέργειά μας, το κέφι μας, την ειδονή μας, τη ζωική μας υπόσταση. Κανονικά θα έπρεπε ο άνθρωπος να έχει ο καθένας ένα χωριστό πρόγραμμα για τον εαυτό του, το οποίο θα το έφτιανε επίσης η ανθρώπινη τεχνολογία, και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το θέλει, διότι δεν είναι στο χέρι του ανθρώπου, είναι στο χέρι του ζώου. Και έτσι έχουμε ένα τηλέφωνο ή μια τηλεόραση και βλέπουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε την ικανότητα να διαλέξουμε. Να διαλέξουμε αυτό το οποίο είναι για τον άνθρωπο. Και απλά ως χρήστες νομίζουμε ότι έχουμε επιλογές. Νομίζουμε ότι έχουμε επιλογές. Κύριε Κασιμά... Είμαστε και ευχαριστημένοι. Έτσι. Είμαστε ευτυχισμένοι ότι κοίταξε να δεις τι ωραία που έχω τώρα το τηλέφωνο, το κινητό, ενώ παλιά δεν είχα ούτε γράμμα δεν μπορούσα να στείλω κάποτε. Έπρεπε να πάω με τα πόδια. Αν κύριε Κασιμάτη, φτάνοντας στο τέλος αυτής της συνομιλίας, που έχει έτσι κατά τη γνώμη μου πολύ βαθιά τροφή για σκέψη, αλλά αν σας ρωτήσω, μέχρι να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά με το καλό, τι θα καλούσατε τον ακροατή στις αποσκευές του Αυγούστου να πάρει μαζί του, τι θα ήταν αυτό? Η κριτική σκέψη, να μάθει να ακούει, να μάθει να συνομιλεί, γιατί δεν συνομιλούμε ακόμη και αν διαφωνούμε, τι
τι θα βάζατε στις αποσκευές του, τι θα τον καλούσατε να πάρει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μάθει να συζητάει τον διάλογο. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα άλλο για να επιλέξει παρά μόνο τον διάλογο, και όταν λέμε διάλογο είναι να σκεφτούμε μαζί, να ξέρουμε ότι η σκέψη μας δεν είναι δική μας, αλλά η σκέψη ανήκει σε όλους και όλων σε όλους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσω κι εγώ ότι δεν μιλάω ούτε ως άνθρωπος που είχα εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή, ούτε ως πανεπιστημιακός δάσκαλος που διδάσκω από την έδρα. Αλλά θα πρέπει να μάθει και ο δάσκαλος ότι συζητάει, να μάθει και αυτός, διότι την ίδια άγνοια έχει και αυτός, την ίδια άγνοια έχουν και οι άλλοι. Απλώς πρέπει να μάθουν να διαλέγουν, να επιλέγουν. Αυτή είναι η έννοια του πολιτικού ζώου που είπε ο Αριστοτέλης. Να μπορεί να επιλέγει, και γι' αυτό εδώ στηρίζεται και η ηθική τάξη γενικώς. Δεν στηρίζεται σε κανένα δόγμα, ούτε σε θρησκεία, ούτε σε προσωπικότητες μεγάλες. Γιατί αυτές επιβάλλουν την ηθική τάξη. Η ηθική τάξη δεν επιβάλλεται, δημιουργείται ισόρροπα από όλους τους ανθρώπους. Και επομένως θέλουμε συζήτηση, αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να σκεπτόμαστε κανένας. Και αυτοί που ακούνε σήμερα να μην πούνε ότι ακούσαμε και καταλάβαμε και είναι ωραία αυτά που είπε ο Κασιμάτης. Δεν είπε τίποτα ο Κασιμάτης. Ο Κασιμάτης δεν είπε τίποτα. Ο Κασιμάτης συζητάει, ρωτάει για να ρωτάμε και να διερωτώμεθα. Γι' αυτό θα κλείσω και εδώ, όπως το έκανα και την περασμένη φορά, και με τον μεγάλο κριτικό τον Καζαντζάκη. Ο άνθρωπος είναι το ζώο που ρωτά. Όχι που σκέφτεται για τον εαυτό του, όχι που αποφασίζει και επιλέγει για τον εαυτό του, αλλά που ρωτά. Και το ρωτά σημαίνει διερωτώμαι και ερωτάω. Ρωτάω τον άλλον που ξέρει και διερωτώμαι για ό,τι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κύριε Κασιμάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μοιραστήκατε κάποιες από τις σκέψεις με συζήτηση. Καλό υπόλοιπο στο πανέμορφο Τσιρίγο στα Κύθυρα, έτσι με αυτούς τους ωραίους ήχους της φύσης και τα τζιτζίκια που πολλοί τα λένε μη προνοητικά, αλλά αυτά ζουν το κάθε δευτερόλεπτο χωρίς οικονομία σκέψης για τον επόμενο χειμώνα που μπορεί να μην ζουν ούτε τα μυρμήγκια όσο και αν το θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.